να αγοράσουν χρόνο ώστε να μας πάνε την 1η-1η-2013 στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης, ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, ο οποίος είναι μηχανισμός ελεγχόμενων χρεοκοπιών, όπου θα εγκαταλείψουν στα σωτικά του μια κατεστραμμένη εντελώς χώρα σε ερήπια, να τη διαχειρίζονται ύπατοι αρμοστές, όπως ακριβώς γινόταν παλιά με τις Βρετανικές αποικίες ή με τις Γερμανικές αποικίες, διορίζοντας γκάουλαχτες. Λοιπόν, γιατί αυτό θα συμβεί? Για τον αυτό το λόγο, ότι μέχρι το 2012, κι αν φτάσουμε μέχρι εκεί και δεν έχει μεσολαβήσει κάποιο credit event, όπως το λέμε έτσι, ευγενικά, οικονομική αναζητές, δηλαδή πιστωτικό γεγονός. Κατάρρευση στρατευτών εννοώ. Να ξέρουν τι λέμε. Λοιπόν, αν δεν μεσολαβήσει κάτι τέτοιο, το οποίο είναι άκρος πιθανό, έτσι, ανά πάσα στιγμή, λοιπόν, θέλουν να μας εντάξουν σε μια διαδικασία όπου θα ολοκληρωθεί η εκποίηση της χώρας. Η εκποίηση της χώρας ήδη έχει πάρει δύο μορφές. Πρώτον, δημόσιος πλούτος. Και από την άλλη, εκποίηση του πληθυσμού της χώρας. Γιατί προσέξτε να δείτε, ο νέος ή ο ανθρώπος της ελληνικής κοινωνίας που σηκώνεται σήμερα ή προγραμματίζει ή που έχει ξεφύγει ήδη από την χώρα, πάει για δούλο στο εξωτερικό. Δεν πάει για να βρει δουλειά σύμφωνα με τα προσόντα του ή τις προοπτικές του. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, νέο κόσμο, με διδακτορικά, με πτυχία, με όλα αυτά, για να πάνε να δουλέψουν για 500, για 600, για 1000 ευρώ αλλού. Γιατί δεν υπάρχει καν αυτή η προοπτική στην ελληνική οικονομία. 12 με 15 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2000, έως το τέλος του 2012. 2013. Και ξεπουλά συμμετοχές του ελληνικού δημοσίου σε πρώην δημόσιες επιχειρήσεις ΔΕΚΟ, που είναι αξίας 6 δισεκατομμυρίων, αλλά αντιστοιχούν σε πλούτο 15 φορές μεγαλύτερο της συμμετοχής του δημοσίου. Δηλαδή, όταν πουλάει τη ΔΕΗ, πουλάει για να εισπράξει το αντίτιμο των μετοχών που έχει το κράτος. Το κράτος έχει συμμετοχή που ανέρχεται περίπου στο 1 δις, ίσως πολύ λιγότερο από 1 δις. Όμως, η ΔΕΗ αντιστοιχεί σε πλούτο που ανέρχεται σε 25 με 30 δις, γιατί έχει πάγια, δίκτυα, υδροελεκτρικά και πράγματα. Και έτσι, με 6 δισεκατομμύρια συμμετοχές δημοσίου, που αν τα πάρει και αυτά με δεδομένο του χρηματιστήριου της αγοράς και της ανάγκης που έχει για ρευστότητα το ελληνικό κράτος, ξεπουλούνται 10 με 15 φορές δημόσιος πλούτος, από τον οποίο αν το χάσουμε, αφαιρείται κάθε δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αναπαυθεί. Κάνουμε την τσίπλα από τα μάτια, να ανοίξουμε το μυαλό μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λογικά, με όρους κοινής λογικής. Όταν ένας δρόμος είναι αδιέξοδος, όταν μια πολιτική συνεχώς επαναλαμβανόμενη εδώ και δεκαετίες σε οδηγεί σε όλο χειρότερες καταστάσεις, τέλεια αδιέξοδα και χρεοκοπία, οφείλεις να την αλλάξεις. Ή αν μη τι άλλο, οφείλεις τουλάχιστον να συζητήσεις αιρετικές, αν θέλετε, με εισαγωγικά, διεξόδους και εναλλακτικές. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε αφετηρία άσκησης ή ανάπτυξη συνολικά της χώρας. Και η αφετηρία αυτή πρέπει να είναι σε δύο βασικούς πυλώνες. Το πρώτο είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα τι κάνουμε με το χρέος. Γιατί όσο συνεχίζω εγώ να πληρώνω το χρέος, αυτό το δημόσιο χρέος, το οποίο είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί, καταστρέφουμε ολοκληρωτικά. Δεν έχω κανένα περιθώριο να ασκήσω οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Έστω και αν βρεθεί η κυβέρνηση να θέλει να κάνει αναδιανομή εισοδημάτων υπέρ των ασθενεστών. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα. Το 2009 πληρώσαμε σε τοποχρεωτήσεις για δαπάνες της πλήρης χρέους 81 δισεκατομμύρια ευρώ. 81 δισεκατομμύρια ευρώ, ξέρετε τι σημαίνει. 76 δισεκατομμύρια ευρώ είναι όλες οι μισθήκες συντάξεις, όλες οι μισθήκες συντάξεις που πληρώνουμε ιδιωτικό δημόσιο τομέα. Για μια σειρά λόγους. Πρώτον, το χρέος είναι τοποποιητικό. Γιατί τοποποιητικό? Γιατί
Δεν μπορείς να πληρώνεις τέτοια τοκοχρεωλήσια για ένα δημόσιο χρέος. Πληρώνουν τα μεγαλύτερα τοκοχρεωλήσια σε ολόκληρο τον κόσμο. Όποιος σας ξαναπεί ότι η Ελλάδα δεν είναι εντεδάκια τόσο δύσκολο, δεν είναι τόσο, σε τόσο άσχημη θέση, γιατί το χρέος της δεν είναι τόσο μεγάλο όσο σε άλλες χώρες, πέσε το πλάκα. Γιατί αυτό που δεν μετράει είναι η εξυπηρέτηση του χρέους. Την επόμενη φορά που θα σας πει δύο πράγματα κάποιος, να το ρωτήσετε ποια άλλη χώρα στον κόσμο πληρώνει τέτοια εξυπηρέτηση χρέους. Τέτοια τοκοχρεωλήσια. Σας πληροφορώ καμία στον κόσμο. Καμία, όχι μόνο στην Ευρωζώνη. Καμία στον κόσμο. Το χρέος, εξυπηρέτηση του χρέους μας στήξε 450 δισεκατομμύρια ευρώ. 31 το 2019, σας ξαναθυμίζω ότι είχαμε 298-300 δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή στην προηγούμενη δεκαετία το τρέχον χρέος της 31-12-2009 το είχαμε πληρώσει μια μισή φορά. Και τώρα το ίδιο αυτό χρέος καλούμαστε να το πληρώσουμε με υποκαθεστώς δανειακές σύμβασεις, έτσι, άλλη μια μισή φορά σε 5 χρόνια. Και θα μειωθεί το χρέος. Αλλά δε, στο τέλος του 2015, η μετριοπαθέστερη εκτίμηση είναι ότι το χρέος θα έχει ξεπεράσει τα 200% του ΑΕΠ, πάνω από 500 δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ. Από το Γενικό Ελληνικιστήριο του ΚΡΑΤ θα τρελαθείτε τι πληρώνουμε. Πληρώνουμε χρέη τα οποία τα πληρώσαμε με δύο απανωτές χρεοκοπίες, του 1893 και του 1932. Τα πληρώσαμε με την επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898 μέχρι το 1940. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε και τώρα, αφού οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με πρώτες εκείνες της ΕΡΕ και φυσικά εκείνου του ανεκδίκητου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου το 1984, τα αναγνώρισε όλα τα προπολεμικά χρέη στο άρτιο της αξίας τους, σύν τους στόχους της περιφερίας και σύν 70% πόνους στους δανειστές μας, και προφανώς μάλλον ήταν θέμα ψυχικός οδύνης αυτού του πραγματικού. Γεγονός ότι ο κύριος όγκος του χρέους, βεβαίως πρακτικά όλο το χρέος, αλλά λέμε έτσι για να μην πιστέψετε, γιατί πραγματικά άμα σας πω ας πούμε ότι το σύνολο του χρέους, γιατί μαθηματικά είναι αποδείξιμο, δηλαδή μακροοικονομικά στοιχεία αποδείξιμο, το σύνολο του χρέους δεν είναι χρέος το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα για κάποιους λόγους αντιπηξιακούς ή άλλους της χώρας. Πρόκειται για πανωτόκια πάνω σε πανωτόκια. Κεφαλοποιήσεις τόκων επάνω σε κεφαλοποιήσεις τόκων. Αφορά δεν το δημιούργησε ο ελληνικός λαός, δεν επωφελήθηκε από αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο και άρα δεν το πληρώνουμε. Αυτό δεν είναι μαγιά του ελληνικού λαού. Προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Προβλέπεται όταν ένα κράτος, όταν ένας λαός, κυρίαρχος λαός βέβαια, πει ότι αυτό το χρέος, για αυτούς όλους τους λόγους που είπαμε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε δικαιολογείται απόλυτα με βάση διεθνείς συμβάσεις και τη διεθνή νομολογία να πει ευχαριστώ πολύ, σταματάω εδώ και δεν πληρώνω άλλο, χωρίς να μπορεί να το κάνει με έννομο τρόπο οτιδήποτε ο δανειστής. Έχω την έννοια της δημοκρατίας που δεν είχαμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική ρήτρα και διάταξη που να απαγορεύει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση την προσφυγή στις διεθνείς αγορές για δανεισμό. Η προσφυγή στις διεθνείς αγορές για δανεισμό είναι τοκοβλητική πρακτική και είναι πρακτική καταστροφική και το κράτος που κάνει. Από εκεί και πέρα, ποιος είναι ο άλλος πυλώνας? Ο άλλος πυλώνας είναι τι κάνω με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ. Διότι δεν μου έχουν αφήσει κανένα μα κανένα περιθώριο να ανατάξω την οικονομία μου, να δω τι μπορώ να κάνω. Συν το γεγονός ότι μέσω του ευρώ μου ελέγχει απόλυτα την οικονομία. Απόλυτα. Αυτού του τύπου την αποδιταρχία, η οποία για πρώτη φορά οικοδομήθηκε στην Ευρώπη και έχει ανάλογα χαρακτηριστικά με τη χιτλερική αποδιταρχία στη νέα Ευρώπη ή στην Ευρώπη της νέας τάξης που οικοδομούσε η Βέρμα και τα ΕΣΕΣ, με μια διαφορά ότι σήμερα οικοδομείται με τις τράπεζες. Ή σπάω τα δεσμά και προσπαθώ να ξαναπερπατήσω, να σταθώ όρθιος, να δω πώς μπορώ να ανατάξω την οικονομία μου, την κοινωνία μου, προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Σπάω τα δεσμά
Όταν σε έχουμε δεμένο χειροπόδαρα σε ζουρομανδία για 10 χρόνια, φυσικό είναι όταν θα σπάσεις απαλλαγής από τον ζουρομανδία να τρεκλίζεις. Ενδεχομένως να σκοντάψεις και να πέσεις κάτω.